Στον προστάτη του Άγιο Νικόλαο εόρτασε το Λιμεναρχείο. Πραγματοποιήθηκε θεία λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό. Τις αρχές και το λαό της Ζακύνθου δεξιώθηκε στο ξενοδοχείο Παλατίνο το Λιμεναρχείο με αφορμή την εορτή του Αγίου Νικολάου που είναι προστάτης του Λιμενικού Σώματος. Να σημειωθεί ότι ο Λιμενάρχης Ζακύνθου απένει με τιμητικές πλακέτες. Δρυμία κριτική στη Δημοτική Αρχή Ελατίων άσκησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Νίκος Αχτή επίσης ότι έχει να κάνει με τα αντιπλημμυρικά έργα. Ο ίδιος ανέφερε πως δεν υπήρχε επίβλεψη στις εργασίες. Τα προβλήματα που εντοπίζονται στην παραγωγή και τη διάθεση του κρασιού ετέθηκαν επιτάπητο στη συνάντηση που είχε η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με εκπροσώπους των ενώσεων της και ΟΣΟΕ και των ιδιωτών. Εντός των επόμενων ημερών θα ακολουθήσουν και νέες επαφές προκειμένου να αναφερθούν στις λύσεις. Στο διαδημοτικό δίκτυο υγείας που συνέστησε ο Δήμος Αμαρουσίου και συμμετέχουν αρκετοί ΟΤΑ από όλη τη χώρα, θα συμμετέχει και ο Δήμος Λαγανά μετά από απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου. 6 ειδικότητες γιατρών θα έχει το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Αρκαδίων. Ο Δήμαρχος Τέλιος Μποζίκης σημείωσε πως θα υπάρχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σε καταγγελία προχώρησε ο ιδιοκτήτης καταστήματος Πέτρος Κουρούμαλος με αφορμή το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί λακκούβες στον δρόμο πίσω από την Ομαρχία εξαιτίας των εργασιών για τα ευρυζωνικά δίκτυα. Ο κ. Κουρούμαλος ζήτησε την παρέμβαση των υπευθύνων για την επίλυση του προβλήματος. Με λιόζουμα γέμισε το ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπους με αποτέλεσμα να επικρατεί έντονη δυσοσμία. Η Μίζωνος μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακυνθίων υπέβαλε αναφορά στον εισαγγελέα και στο Υπουργείο Πεχοδέ. Ο πύραρχος Κώστας Δεσινιώτης ανέλαβε καθήκοντα νέου διοικητή στην πυροσβεστική υπηρεσία Ζακύνθου από την 1η Δεκεμβρίου. Ο ίδιος, σε με δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, αναφέρθηκε στα πρώτα ανοιχτά ζητήματα που διαπίστωσε στο νησί σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας.